Βουλή, είναι καταραμένη αυτή η Βουλή και καλό είναι να ολοκληρώσει το βίο της το συντομότερο με εκλογές. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών, γιατί έχει δύο φίδια. Δύο φίδια υπάρχουν σε αυτή τη Βουλή. Ο Τσίπρας που πλευρίζει βουλευτές για να περάσει τις πρέσπες και ο Μητσοτάκης που κατασκευάζει δημοσκοπήσεις που δείχνουν πεντακομματική Βουλή, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι δεν θα είναι αυτοδύναμος, για να δείξει ότι θα βγει αυτοδύναμος. Με σκληρούς χαρακτηρισμούς επιτέθηκε μιλώντας τον 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης σε Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκο Μητσοτάκη. Για να πετύχει την προδοσία ο κύριος Τσίπρας, λέει ότι και η Νέα Δημοκρατία έδινε τη σύνθετη ονομασία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Καραμαλής το 2008 ανήρτησαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών ότι η εθνική θέση είναι η σύνθετη ονομασία. Ο Βενιζέλος ο Ευάγγελος πήγε το 2014 στα Ηνωμένα Έθνη και είπε σύνθετη ονομασία είναι η εθνική θέση. Βγαίνουν και ξεκαθαρίζουν ότι δεν δίνουν τη λέξη Μακεδονία ο Μητσοτάκης και γεννηματά, τα κόμματά τους θα διαλυθούν. Να ξέρετε ότι το Σκοπιανό θα αλλάξει τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας. Ο Βασίλης Λεβέντης μίλησε για το ρόλο του Πάνου Καμένου στο θέμα των πρεσπών, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας του με τη Φόφη γεννηματά. Ο Καμένος είναι συνένοχος με τον Τσίπρα. Μα αφού έχει συνολική αντίθεση συμφωνία και στο όνομα... Συνολική αντίθεση, αλλά του έκανε πλάτες να υπογράψει τις πρέσπες. Αν ο Καμένος είχε φύγει από την κυβέρνηση πριν τις πρέσπες, πριν την υπογραφή, θα είχε λόγο ύπαρξης. Η γεννήματα εκφράζει ένα κόσμο που βαρύνεται με θαλασσοδάνεια, με κλεψιές, με διορισμούς. Αυτοί φτώχευσαν τη χώρα. Να πάω τώρα να συζητήσω τι. Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που δίνει τις πρέσπες. Προδότης είναι και εκείνος που δίνει το όνομα. Ξεκάθαρα, γιατί και το ΚΚΕ δεν ψηφίζει τις πρέσπες, αλλά δεν τις ψηφίζει όχι γιατί αγαπά την πατρίδα, αλλά γιατί λέει το ΝΑΤΟ θέλει. Δηλαδή αν δεν ήθελε το ΝΑΤΟ τη συμφωνία και το ήθελε ένα άλλο σύμφωνο, βορειοαφρικανικό, θα το ψήφιζε το ΚΚΕ, καταλάβατε.